προχωρήσουμε σε κάτι άλλο, σε μια καταγγελία βόμβα για το Ηρώδιο που μας έρχεται από το 2018. Βάλτε μου και τον Οδυσσέα στην παρέα μας, η οποία είναι η τραγική ηρωνία της ζωής. Το 2018 έχουμε στα χέρια μας μια καταγγελία που γίνεται από τον γιατρό παθολόγο κύριο Πολιτάκη. Ελένη, ο γιατρός, ο οποίος, σήμερα, σωστά, είναι ο άνθρωπος, ο φύλακας Άγγελος της Μαρινέλλας, ο οποίος κατά σατανική σύμπτωση και το 2018 ήταν μέσα στο Ηρώδιο. Αυτό θέλω να πω, ότι η τραγική ηρωνία της ζωής είναι ότι στα χέρια μας αυτή τη στιγμή έχουμε μία καταγγελία που είναι από το 2018, από τον άνθρωπο που αυτή τη στιγμή, όπως και την Τετάρτη το βράδυ, έτρεξε για να σώσει τη Μαρινέλλα πάνω στη σκηνή και που τώρα δίνει στο Υγεία το δικό του αγώνα, ο οποίος αυτός ο άνθρωπος μιλούσε για τις ελλείψεις τόσο σε ασθενοφόρα όσο και σε ιατρείο, γιατί πρέπει να υπάρχει και ένα ιατρείο σε ένα χώρο που έχει τόσο κόσμο. Σε θέατρα όπως είναι, σε χώρους όπως είναι το Ηρώδιο, που φιλοξενεί τόσο μεγάλες συναυλίες και κατ' επέκταση και τόσο πολύ κόσμο. Γιατί μιλάμε... Για να σας εξηγήσω, παιδιά, ακριβώς τι είχε συμβεί. Το 2018 έγινε μέσα στο Ηρώδιο μια μεγάλη συναυλία για το Μητροπάνο. Μια γυναίκα παθαίνει ανακοπή. Ο κύριος Πολιτάκης ήταν μέσα. Πάλι, επειδή είναι ένας γιατρός με γάμα κεφαλαίο, βοήθησε τη γυναίκα. Σαν θεατής. Σαν θεατής ήταν, αλλά επειδή είναι και γιατρός, βοήθησε τη γυναίκα. Εννοεί ότι ήταν τυχαία εκεί. Δεν σωστά, ήταν εκεί. Είχε πάει σαν θεατής, όπως ήταν και τη Δευτέρα στη συναυλία της κυρίας Μαρινέλλας. Λοιπόν, ήταν σαν θεατής μέσα, παθαίνει η γυναίκα ανακοπή. Η γυναίκα μεταφέρεται στο νοσοκομείο και μετά φέρει ο κύριος Πολιτάκης σωστό και ορθώς έπρεξε να στείλει μία καταγγελία στο ελληνικό φεστιβάλ, το οποίο έχει υπό την εποπτεία του το Ηρώδιο, και ζήτησε μέσα πλην σαφώς. Θέλω να σας πω λίγο πιο αναλυτικά. Λίγο, γιατί θέλω να καλωσορίσουμε τον κύριο Πατούλη. Έχουμε βεβαίως τον κύριο Πατούλη. Κράτα το φορείο. Ναι. Θέλετε να σας τα πω αναλυτικά. Κράτα το ένα λεπτό βεβαίως. Καλωσορίσω και να καλημερίσω τον κύριο Πατούλη, που είναι κοντά μας. Είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Σαφώς, καλημέρα κύριε Πατούλη. Θέλαμε τα φώτα σας. Ευχαριστούμε πολύ την καλημέρα μας. Θέλαμε τα φώτα σας, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί έχει σοκάρει και τον κόσμο. Τι πρέπει να ισχύει σε τέτοιες περιπτώσεις όταν δίνονται συναυλίες σε τόσο μεγάλους χώρους όπου ο κόσμος είναι πάρα πολλής και μπορεί ανά πάσα στιγμή να συμβεί το οτιδήποτε, έτσι, ομιγέννητο εννοείται. Είναι αλήθεια ότι το Ηρώδιο, το οποίο κάθε καλοκαίρι κατακλείζεται από κόσμο, διότι έχει πάρα πολύ σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα αυτονόητα είναι να υπάρχει η δυνατότητα προσβασιμότητος, η δυνατότητα του να αποχωρεί κανείς εάν χρειαστεί πολύ γρήγορα, και από την άλλη πλευρά να γίνονται οι πρώτες βοήθειες εάν υπάρξει μέσα σε τόσους χιλιάδες παρευρισκόμενους, είτε θεατές είτε πολύ περισσότερο ακόμα και εκείνοι οι οποίοι παράγουν πολιτισμό, οι πρώτες βοήθειες από ένα εξειδικευμένο είτε θεατή, κατά την προσωπική μου άποψη, θα πρέπει να είναι ένας γιατρός. Σαφώς. Από εκεί και πέρα, προφανώς αυτή η καταγγελία του 2018 για την οποία αναφερθήκατε και με ενημέρωση και εμένα ως συνεργάτη σας, είναι προφανώς ότι θα πρέπει, κατά την άποψή μου, δεν ξέρω σήμερα αν έχουν διορθωθεί αυτά που καταγράφονται το 2018. Εκ του αποτελέσματος όμως... όχι, κύριε Πατούλη, γιατί δεν θα συνέβαινε στην συναυλία της Μαρινέλλας αυτό το οποίο συνέβη. Γιατί ακούσαμε για 40 λεπτά καθυστέρηση του ασθενοφόρου, δεν ξέρουμε ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Που έκανε 40 λεπτά, έκανε να φτάσει 40 λεπτά, ειδοποιήθηκε αργότερα. Πάντως δεν υπήρχε στο χώρο ασθενοφόρο. Κύριε Παντούλα, εμείς έχουμε επικοινωνήσει με το ελληνικό φεστιβάλ, γιατί επισήμως θέλουμε και τη δική τους τη θέση και την τοποθέτηση επί του ζητήματος. Ακόμη απάντηση δεν έχουμε λάβει. Εικάζω ότι αν είχαν διορθωθεί όλα αυτά, τα οποία καταγγέλνει ο κύριος Πολιτάκης, θα είχαμε μια άμεση απάντησή τους. Κύριε Παντούλα, ποιανού αρμοδιότητα είναι? Είναι το Υπουργείο Υγείας, είναι το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν έχουμε κάνει τρία ερωτήματα. Ποιανού αρμοδιότητα είναι αυτό? Κοιτάξτε, πραγματικά, καταρχάς, για να δίνεται ένας τέτοιος χώρος να διατίθεται, να μπαίνει τόσος κόσμος, το αυτονόητο, και αυτό γίνεται, πιστεύω, θέλω να πιστεύω, είναι από το Υπουργείο Πολιτισμού που δίνει την αδειοδότηση της λειτουργίας αυτού του χώρου. Φυστό. Από την άλλη πλευρά όμως, κατά την άποψή μου, και το έχουμε πει και στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, θα μπορούσε είτε ειδικής ελεκτικής διαδικασίας για τις πρωτοβάθμιες δομές, εμπροκειμένου η πρωτοβάθμια δομή την οποία θα πρέπει να έχει το εν λόγω θέατρο για να μπορεί να παρέχει τις αυτονόητες πρώτες βοήθειες όταν θα χρειαστεί κάποιος λόγος,
θα πρέπει να υπάρχει ένας ξεχωριστός ελεκτικός μηχανισμός, όπως ας πούμε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ελέγχει όλες τις πρωτοβάθμιες δομές στα ιατρία, θα μπορούσε εν προκειμένου να είχε μια τέτοια αρμοδιότητα και να δίνει μια στοιχειώδη και σίγουρα καλύτερη δυνατότητα λειτουργίας. Δηλαδή, αντιμετώπιση αναλόγω με το δεν είχε καν απεινιδωτή. Κύριε Πατούλη, επειδή εσείς θεωρώ ότι μπορεί να ξέρετε, γιατί έχετε διαχειριστεί και μια, τη μεγαλύτερη περιφέρεια. Ναι. Ο διοργανωτής που κάθε φορά θα επινοικιάσει το Χ Ρόδιο ή το Χ Χώρο ή τη Χ Πλατεία για να κάνει μια συναυλία ή μια διοργάνωση έχει και την ευθύνη των security της ασφάλειας και του νοσηλευτικού προσωπικού. Ο διοργανωτής πρέπει να έχει αυτή. Αυτός έχει αυτή την ευθύνη. Θεωρώ ότι, και έχετε δίκιο, δεν μπορεί σε 6.000 πληθυσμό που υπάρχει κάποια στιγμή στο Ηρώδιο να λέμε αν να τρέξει. Είναι υποχρεωτικό. Δεν ακριβώς, φταίει. Αν το Ηρώδιο έχει το ιατρείο του που είναι, μπορεί να είναι σάπιο, είναι θέμα του Υπουργείου Πολιτισμού Αθλητισμού, αλλά είναι θέμα του διοργανωτή που κάνει μια συναυλία. Πώς έρχεται ένας ξένος. Έρχεται ένας ξένος. Είχαν έρθει τα μπαλέτα του, δεν θυμάμαι, το Τσαϊκόφσκι, Μπιζέ, είχαν έρθει ξένα θεάματα, έρχονται. Είναι του διοργανωτή υποχρέωση να έχει ασφάλεια και νοσοκομιακό. Αυτή η υποχρέωση όμως θα πρέπει να ελέγχεται αν τηρείται. Άρα λοιπόν θέλω να πω, το ένα είναι... Αν πεθάνει κάποιος όμως θέλει ο εργανωτής. Πρέπει να δούμε τι λέει ο νόμος για αυτό το... Αλλά αν μου επιτρέπετε, εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα, εάν το ιατρείο έχει όλα εκείνα τα στοιχεία να μπορεί κάποιος να παρέχει τις βοήθειες. Και το δεύτερο, εάν... Υπάρχει ένας γιατρός που εγώ να συμφωνήσω με αυτό που είπατε ότι θα πρέπει ο διοργανωτής να παρέχει τη δυνατότητα όπως υπάρχουν οι γιατροί στους αγώνες σε τόσες μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις να υπάρχει ένας γιατρός και με γνώση να μπορεί να παρέχει τις όποιες υπηρεσίες. Γενικής ιατρικής, εν πάση περιπτώσει. Πρώτον βοηθειών. Στα γήπεδα, αν πεθάνει ένας θεατής στο γήπεδο, η ομάδα που διοργανώνει τον αγώνα και ναι, της ανήκει το γήπεδο θα την πληρώσει. Επειδή πρέπει να το ψάξουμε και να δούμε ποιος πραγματικά ευθύνεται και τι λέει ο νόμος για τέτοιες συγκεντρώσεις. Ναι, πρέπει να το ψάξουμε. Μην πούμε κάτι στον αέρα το οποίο δεν ισχύει και πρέπει να κάνουμε το ρεπορτάζ μας και να δούμε ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη. Η άποψή μου είναι, για να κλείσω εγώ, ότι προφανώς θα πρέπει, υπάρχει μια καταγγελία του 18 από τον έγκριτο συνάδελφο, όπου όμως θα πρέπει να δούμε εάν μετά το 18, εάν αυτό υπήρχε πλέον ως μια ευαισθητοποίηση της πολιτείας, η οποία λειτουργεί με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Ή απλά ήμασταν τυχεροί, κύριε Πατούλη, όπως σε τόσα άλλα πράγματα σε αυτή τη χώρα, που κάνουμε το σταυρό μας και λέμε ότι γλιτώσαμε και αυτό το τέτοιο μέχρι να γίνει κάτι. Οι τυχεροί λαμβάνουν τα φώτα της δημοσιότητας και αυτός δεν το καταλάβαμε ή δεν το ακούσαμε. Κύριε Πατούλη, να φοβόμαστε να πηγαίνουμε να δούμε μια παράσταση, δηλαδή. Όχι, να μην φοβόμαστε, απλώς να ελέγχουν εκείνοι που πρέπει, εάν όλα λαμβάνουν τον τρόπο και γίνονται σωστά. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα φόβο. Ας πούμε, μπαίνουμε στο αεροπλάνο. Δεν πάει να πει ότι αυτοί για να μπούμε στο αεροπλάνο δεν έχουν κάνει τους σωστούς ελέγχους. Πρέπει να δούμε το πτυχίο του πιλότου. Ακριβώς. Πρέπει δηλαδή παντού να υπάρχουν οι έλεγχοι ώστε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια εκείνων οι οποίοι πάνε να δουν μια παράσταση και θέλουν να φύγουν με χαρά. Και να είναι όλα καλά αν συμβεί και ένα γεγονός. Κύριε Πατούλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να μην ξεχάσετε ότι έχουμε μια σε εκκρεμότητα μια συνάντηση δυο μας. Θα τα πούμε, κύριε Τσολάκη, βεβαίως. Να είστε καλά, την αγάπη μου. Να είστε καλά, καλημέρα, καλό πρωινό.